Καλησπέρα. Είμαι ο Χρήστος Greek Gaming και από εδώ φίλος μου ο Γιάννης. Ο Τζόνι το πρεζόνι. Όχι, κλείσε το φως, κλείσε το φως. Α, ναι, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι ωραίο. Βασικά προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Βασικά ότι έφτιαξε μαλακία θα είναι. Ναι, γιατί δεν σ' αρέσουν αυτό που έχω φτιάξει και τα δω. Μεγαλεία. Άμα είσαι έφεξε τα αρχίδια, θα έφεξε την πραγματικότητα όλα αυτά. Εγώ τα φτιάξω. Εγώ θα τα φτιάξω. Εγώ φοβήθηκα. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Τώρα το κάνω κι αυτή η μιλία σου, Άγγ. Sugar boy. Τι μαλάκια να σου πω ρε παιδιά τώρα. Πόσο θέλεις καθημερινά σήμερα δω πώς θα πεις. Δεν μου βγαίνει, δεν ξέρω, δε. Τράπεσαι, είναι το YouTube. Όχι, είμαι ερωτευμένος. Όχι, όχι, φίλε, φίλε, ρέμισε. Το παιδί από εδώ ερωτεύτηκε για άκρη, κάθε πρώτη φορά, αυτή την εβδομάδα. Αγάπησα για 20η φορά τη νύχτα αυτή. Γιάννη μου έδωσε φτερά και πετάω ψηλά. Μαρκετά, τα έργια πάνω. Μα εσύ κάθε μέρα θα έρθει να του πω ρωτεύτηκα. Αλλά διαφορετική. Αλλά όχι φίλε μου, δεν έχω ρωτήσει στα αλήθεια. Λες είπα ότι θα ρωτήσεις στα αλήθεια. Τώρα. Άσε με ρωμαντά. Φίλε, εγώ στο έχω πει ότι τώρα στα αλήθεια ναι. Ναι. Στα αλήθεια ναι, είμαι βλάκα, συνέχισε. Ωραία συζήτηση πιάσαμε αυτή. Όχι, κάτσε να ακούσω ο κόσμος τώρα και πει. Παιδιά, θα δώσω σχόλια, μην κράξετε. Άλλο. Κράχτε όσο θέλετε, πάρε καλά. Κράχτε, παιδιά μου, τη γνώμη σας. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος ρωτάει ότι πραγματικά όταν δει μια και έτσι ξαφνικά πω που είναι τι ωραία, ή όταν συζητιέται μαζί της, γνωρίζετε, ταιριάζουν και τέτοια. Εγώ πιστεύω το δεύτερο. Εγώ πιστεύω πως. Α, και ρώτησα και την κυρία της βιολογίας που μας έλεγε τι μαλακίες για το ζευγάρια. Mm. Δηλαδή... ζευγάρια, για το ζευγάρια. Ναι, εντάξει, για τη γραμμή σου. Για το ζευγάρια. Τέλος πάντων, και της λέω, δηλαδή, η κυρία, εάν τώρα τα δύο άτομα, μια κοπέλα και ένα γόρι, συντασμούν και μιλάνε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο που μου λέει ακριβώς. Είδε το πει μέχρι και ολόκληρη επιστήμονα καθηγήτρια, ρε! Όσο έχει σαν τον αγράμμα που παίζει μέσα από την. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι πει. Α, ναι, Minecraft. Γιατί δεν βγάλει την βιβλιοθήκη. Α, στην βιβλιοθήκη, ρε, γιατί δεν πάω την βιβλιοθήκη. Σκάσε ρε, πλάκα, δεν ξέρει τι να κάνω. Ναι, σε Αμερικανοί ορμανικέ κάνετε. Τι Αμερικανοί ορμανικέ. Μαλάκα. Τι να κάνουμε, ρε. Παιδιά, όπως βλέπετε, δεν είναι Αμερικανόπουλο. Πολύ. Μου σπάσε τα κλειδιά, ρε μπλακά. Μάλλον και φοβήθηκα. Ξεκούμπησα από εκεί που κουμπώνει. Μου ευτυχώ. Όχι, παιδιά, δεν έκανα θέμα του Αμερικάνου. Αντίθετα, πολύ καλά, παιδιά, όλοι του. Αλλά με την κοινωνία του και με την πολιτική του εκνευρίζομαι. Εκεί σήμερα το πρωί τσακώθηκα με αυτόν τον μαλάκα. Εγώ υποστήριζα Ρωσία, του υποστήριζα Αμερική. Οκ. Επίση, γενικά είμαι πολύ ρωσόφιλο. Τα αρχίδια μου. Δεν ρώτησε κανένα. Γιατί δεν μπορεί να ρωτήσει, άμα μπορούσε θα ρώταγε βλάκα. Βλάκα. Δεν σε ρώτησε κανένα. Ναι, αλλά αν μπορούσε κάποιο να ρωτήσει θα ρώταγε. Τι πόσο βλάκα είσαι. Σκάμισε! Σκάσε. Δύρο. Σκάσε. Ο καφέ του Λουκάπου. Μπορεί να έχει παρτίσει. Μίλησε το να δει τι μυρίζει. Τι αυτό. Καφέ. Πού είναι εδώ πέρα κοντά μια μισή εβδομάδα. Αλήθεια. Ναι, σε τσίπρο δεν μυρίζει. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω, δούλε. Ολοκόστομο και. Είναι από τη μέρα που βγάλαμε το βιντεάκι αυτό σκάφο εδώ το προηγούμενο. Πριν μια εβδομάδα ακριβώ. Μα γιατί δεν είναι μόνο του καφέ, κάτσω το δωματιάκι όταν αφήνω ένα καφέ σαν και μέρα μήνα δεν παθαίνει τίποτα. Άμα αφήσω άλλο μια εβδομάδα θα μου βγάλει μούχλα από μάθο, ή βγάλει λίγο μούχλα. Τι λίγο ρε. Για όμω που πριν τον κοιτάξω και έτσι κάνω πάνω πιο. Αλήθεια. Ναι. Για ποιο λόγο. Έτσι. Γιατί δεν είναι πια μαράκα. Άντεγα μου ίσω να την πάω στον τέλη φορά. Ναι, τι. Ναι, τι. Τι, σκάσε. Τι έπαθες, σκάσε, ηλίθιε. Ηλίθιε. Σκάσε, μην το πει, θα σε δίνω. Εξευτελίσσομαι μέσα από τον κόσμο διεθνώ. Όχι, για μένα εγώ χαίρεστηκα, αλλά δεν έγινε τρελή. Έλα, ρε φίλε, γιατί και να χιονίζει εδώ πέρα η βλάχια. Μια καθαρή σου χιόνι παντού και κοιτάξτε εδώ πώ μου τα έκανε πάλι. Η βλάχια. Μαλακή. Α καθαρίσουν την περιοχή εκεί πέρα μπροστά. Ναι, ρε, μαλά που έχω βάλει τα πρόβατα. Το μισό χωράφι σχεδόν είναι με χιόνι.
Έχει παίξει πάνω στο σύνορα, μαλάκα, για ποιο λόγο. Γιατί είμαι μαλάκα. Και για ποιο λόγο πα και πάνω από τη βιβλιοθήκη. Κάσε ρε μπλακ χαουδί, ρε μπλακ χαουδί. Πολύ μαλακή και αυτό το παιδί, ρε παιδιά. Επειδή είμαι και του μπανόρα, θα κάνω λίγο βαράκια. Μάχη. Να έλα. Μία. Δύο. Παραδιά σου. Με κάνα τη μαλακία. Παραδείχτησε. Και πάλι που να κάνει τη μαλακία μου. Βάλουμε ακούσουμε την πολέμο. Για ποιο λόγο. Έτσι. Μη μ' αρέσει και το κόλλητο αυτό το τραγούδι. Θες μάλλον την ώρα που βγήκες για να καθαρίσεις το βράδυ, το άκουσα, ήσαν με καμιά δεκαριά φορές μετά το παράδειγμα και τα παράδειγμα. Αλήθεια, έκατσες και καθάρισες. Τι νόμιζε το παράδειγμα, μα ξέρεις, άμα ξεκινήσω κάτι το σταματάω. Πού είναι βλάκα σε πολύ παιδιά. Δες το μου βάρθηκε να λίγο απόξω το εργαλείο και τις παπαριές να συμμαζέψω αυτό. Δηλαδή υπάρχει λίγο κόσμο που ξέρει βλέπω να καθαρίσει έτσι μόνο σου. Τέκτο στο δωμάτιο γυμνο, δεν με βλέπω κανένας. Καλό παρέσαι. Εμένα μου βλέπαν όλοι ρε. Μαλάκα. Αγάπηστε. Θέλω κάτω που μα. Θα να βγω ξύλα. Για κάποιο λόγο είδα στον ήλιο μου ότι έπαιχε ένα μαλάκι το βράδυ. Έλεγα με. Δεν ξέρω ρε φίλε, να σου πω. Εδώ πρόκειται. Δεν αποκλείται να βρείτε. Θα έχω να το τρώω το πρωί. Πώς είναι επειδή έγινε στο πάρθρο από το δωματιάκι. Τι σε εννοώ. Που το έκλεισε και μου κόλλησε ότι θα βρέχει καλά, κάτι τέτοιο. Τι να πούμε ρε παιδιά. Να πούμε, πες κάτι και εσύ ρε μαλάκα. Εγώ είσαι εδώ. Εσύ είσαι ο μαλάκης που έχεις πέσει, δεν θα σου έχω φέρει. Εμένα. Ναι ρε μαλάκα. Πάρεις εσύ εμένα. Μωρέ μπλάκα, σαν δεν σε παρακάλα να βγάλουμε βίντεο σήμερα. Καλή φορά αυτό γίνεται ρε μαλάκα. Και χάρη που βαριέμαι να κάνω μόνος μου. Πότε φτιάξεις τον υπολογιστή σου ρε μαλάκα, ένα πράγμα σου λείπει μόνο. Για ποιο πράγμα, για να παίζω κι εγώ. Ναι, για να ανεβάζω βιντεάκια που κοιμούν περισσότερη ώρα. Έλα μπορώ μαλάκα. Καθόμαστε να ανεβάσουμε το κινητό μου βιντεάκια. Δεν φτάνει που ο κόσμος βλέπει, περνάει 20 λεπτά ψυχολογικού βιασμού, θέλεις και περισσότερο. Τι 20 λεπτά, 15 λεπτά το πολύ. 15 λεπτά ψυχολογικού βιασμού, στον τα αντεχές. Να. Ρε μαλάκα μου είχαν πει να κρίνω και το άλλο, δεν θυμάμαι με το πουτάνα μου. Πώς το κρίνεις που είσαι. Αχ ναι, κάτσε να σου το πω παιδιά. Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Όχι. Θα σας παρακαλούσα να προχωρήσετε το βίντεο για 5 λεπτά μπροστά για να χάσετε τον έκδοτο. Λοιπόν, είναι δύο Έλληνες τουρίστες και έχουν πάει στην Αλβανία και θέλουν να ψήσουν. Να ψήσουν ή να ψηφίσουν. Να ψήσουν ρε ηλίθεια, να ψήσουν. Τέλος πάντων βάζουν φωτιά, αλλά δυστυχώς επειδή εκεί πέρα όλα τα σπίτια είναι ξύλινα, πήρε φωτιά μισή Αλβανία, κάκε. Γράφουν στις εφημερίδες, Έλληνες τουρίστες κάψαν τη μισή Αλβανία. Εξοργισμένοι κάποιοι Αλβανοί κατεβαίνουν κάτω στην Ελλάδα να κάψουν καφέ κάποια σπίτια. Αφού δεν βρίσκαν τίποτα, ήταν όλα από μπετό, τα πάντα φτιαγμένα. Βρίσκουν στο δέντρο ένα ξύλο σπίτι, το βάζουν φωτιά και γράφουν εφημερίδες. Βλάκες Αλβανοί κάψαν την πρεσβεία τους. Ήταν τόσο κρύο. Γι' αυτό το είπα. Εγώ προειδοποίησα, παιδιά. Ήταν τόσο κρύο, πάμε να πεις Αλβανός που σε δίνει. Εντάξει, το κανάλι ποιο είναι. Το κοντά στο Facebook, ρε, στα καμένα ανέκδοτα. Και γράφει ένας Αλβανός απλά στο σχολείο. Της μάνας ο σκοπός είναι να τη γαμίσει Αλβανός. Είσαι σαν αυτό θα γράφουμε τώρα. Για μάλλα καπλάκα, πλάκα, τον όκορ. Παιδιά, άμα έχετε κανένα έκδοτο μέλος, όχι υβριστικό, να το υπογράψετε. Θέλω να το ακούει, είναι κουτσιόζος. Έτσι, γουστάρω. Δώσ' μου ρε βλάκα, τι θα ακούσει ένα έκδοτο για την πατρίδα του και δεν θα νευριάσει. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Εξαίρεση εσύ, δεν είσαι φυσιολογικός, ούτε άνθρωπος. Όχι, λέω. Αυτός που δεν θα νευριάσει είναι φυσιολογικός. Όλος ο μαλάκας ο ψυχάκης θα νευριάσει. Άλλο ένα, έπρεπε το άλλο να κάθε να βρει και εγώ θα μιλήσω σαν Ελβανοί και τα μαλακές. Θα είναι μαλακές, λέει. Θα λέει να μιλάω μαλακές. Μην μιλάω μαλακές, είναι μαλακές, τάκι να μιλάω μαλακές. Το παιδί από εδώ κάτι που να έχει πάει πρώτα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, το παιδί της αδερφής μου ήταν. Να σου πω. Δεν μας πουλάει φούμαρα, γιατί είδες και το μέλι ήταν τίποτα από τα άλλα τα αφροδισιακά. Εγώ ευτυχώς δεν έφαγα ακόμα. Μια φρυγανίτσα. Ούτε μία. Μισή. Ένα τέταρτο. Καλό ήρθα μαλάκα να κοιτάμε την ώρα να μας βγει στο βίντεο όπως την άλλη φορά. Θυμάσαι που μιλάμε και είχε τελειώσει το βίντεο. Το σημαντικό βιντεάκι παιδιά θα είναι τόσο σε δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη. Πραγματικά αφού είναι μιστάζω τόσο πολύ που θέλω να κάνω ένα φόρτο ή να ξεστάσω.
ξύπνησα για 20η φορά. Την είχα αυτή, μου έδωσε φτερά. Το άκουσα. Εντάξει, σαν στα χέρια. Τα άκουσα. Μια καρδιά. Δεν αφα. Χέρια μου. Αυτή η φορά πρέπει το βιντεάκι να είναι πιο καλό από το προηγούμενο. Έχει καλύτερη ποιότητα. Γιατί έχω βάλει τέρμα το χρώμα στην εικόνα. Παιδιά, λείπει και ο Λουκάς, όχι τίποτα άλλο. Τώρα θα μου πήγανε μαλακή, θα γελάγαμε. Βασικά θα γελάγατε. Εγώ δεν γέλαξα μόνο. Εγώ δεν γέλαξα. Φλάζει, γιατί το έχω ανοιχτό ρε φίλε. Είναι και περισσότερη μπαταρία το κινητό μου. Ένα φλάζ. Ναι, το βλέπει. Δεν ξέρω, τώρα το δω. Στο ρεμπάσταρ. Έχει κάνει και γύρω γύρω από τηλεόραση. Στο ρεμπάσταρ, δε. Καλύτερα. Άσε τώρα. Καλύτερα λίγο κάνει και γιατί δείχνει μόνο εικόνα. Πρώτη φορά και τραβάει. Τι τραβάει η ρόδουλη ρε παιδιά. 8 πήγε χτε. 8 λεπτά. Με 8 πήγε εχθέ, λέει. Η ιερόδουλη δεν είναι. Αχ, τι τραβάει η ιερόδουλη, ρε παιδιά. Για πρώτη. Α, τι κάνει, ρε μπλακά μου. Κλείσε ρε μπλακά, χαμήλωσε ρε μπλακά μου. Χαμήλωσε ρε μπλακά. Δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, χαμήλωσε. Του σέλασε, δεν μου αρέσει. Ναι, χαμήλωσε, μου το ακούω. Εντάξει, χαμηλά είναι. Να ακούω και τη σοβιντάκι, δεν θέλω να ακούγεται. Έλα, έλα, όταν ακούσει τα δάκα του και εγώ μου σπάζω με δεσαφή. Σα αφήνω να ακούσει 5-6 τραγούδια. Τι 5-6 ρε μαλάκα, σου αρέσει ο δεκατό. Κάτι που δεν μου αρέσει. Τον ευαργή μου και κάτι που μου αρέσει. Ναι, και εσύ βρήκε τώρα ευκαιρία μου στο YouTube. Σε όλο το YouTube να το βάλει. Έλα, βρω μαλάκα. Ο φίλο μου από εδώ είναι, είναι τόσο βλάκι. Θα κάνω όλα πίτσε, ρε. Να ξέρετε όλοι. Σίγουρα. Είναι κλαψιάρι. Σίγουρα. Το έχετε καταλάβει ότι το κάνουν για να το σπάσουν, ναι, σίγουρα. Γιατί δεν το πιστεύουν να νομίζεις. Όχι. Βρήκε ευκαιρία ρε αυτός, έτσι στο άκυρο. Έτσι σαν ένα σκάουρα του. Ξεκινάει τα φωτάκι μέρα του. Μέχρις. Μα ξέρετε, μπορεί να γίνει ο πιο σπαστικός άνθρωπος όλο τον πλανήτη. Όσοι πας πίσω, αν δεν γαμίσουμε μαλάκα. Γιατί. Εσύ δεν είσαι. Τι. Δεν γίνεσαι. Τι. Σπαστικός. Πώς. Άνθρωπος πάνω σε όλο τον πλανήτη. Ακούτε τι λέγει εμένα, ρε παιδιά. Τι λέει, δεν έχουμε μαλάκα! Τι. Την κάνεις τώρα στο παράτι μου, βρήκα τα χέρια που πήγα, μου τα κόψει τα χέρια. Αφού σε βλάκτη, δεν σου κάνεις από το κιλό. Ναι, ναι, σκαλάρι, τα χέρια σου ξαφνικά να σε τραβήξουν 5 κιλά κάτω με φόρα. Άντε, βλάκα. Ακόμα βλάκα, σε στερεός αλήθεια, του στερεός πάντα αρχίδια μου. Ναι, και εγώ το σέλεδομα. Ρε, άκου που το γαμάτο μας ξεκίνησε ο κουρμπέτης και μας έλεγε το Μότσαρτ, ρε, στη μουσική. Δεν ξέρω το κουρμπέτη, ρε, βλάκα. Εσύ τον ξέρεις όμως. Ναι. Ο μουσικός, ρε, παιδιά, να είδες που σας λέω τη μαλάκα, είναι άνθρωπος. Τέλος πάντων, ξεκινάει ο μουσικός και μας έλεγε το Μότσαρτ. Και μας έλεγε ότι ξέρω εγώ πότε μπορώ να σας δείξω κιόλας. Το γυρνάω κάπως, κοίτα κοντά, να τον κρατάω με τα ποδιά, παίζει έτσι πιάνω. Και γυρνάω κι εγώ πάνω στην έδρα και του κάνω αυτό. Δηλαδή, κοίτα εγώ για αυτό εδώ πέρα τι, μπορεί, τι θα πάρω. Λέω τα διαλύμιση για σιγά το βιντεάκι, γιατί πολύ πήξε με το, τον κόσμο. Ένα ακόμη 3 λεπτά. Ναι, ναι, έχει μου τραβήξει 14 λεπτά κοντά και μπορώ να ανεβάσω μέχρι 15 λεπτά το κινητό. Α, 13 λεπτά, εγώ πάει 3. Πώς μου αλλάξει ο βλάκας. Άντε, τα λέμε. Άντε, ρε,